Και πάμε να φτιάξουμε φασολάκια κοκκινιστά στη χύτρα ταχύτητος. Μια συνταγή πανεύκολη, σε 20 λεπτά θα είναι έτοιμα και είναι ένα φαγητό που λατρεύουν όλοι. Πάμε να δούμε τα υλικά και να το ετοιμάσουμε. Για τα φασολάκια κοκκινιστά στη χύτρα ταχύτητας θα χρειαστούμε 1 κιλό φασολάκια πλατιά καθαρισμένα, 5 με 6 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 2 καρότα προαιρετικά, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κιλό πατάτες, 50 γραμμάρια λευκό κρασί προαιρετικά, 1 φύλλο δάφνης, 1 κουταλιά της σούπας γεμάτη πελτέ ντομάτας, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 1 πρέζα κρυσταλλική ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι και 150 γραμμάρια νερό. Για το σερβίρισμα, φέτα, ψωμί, ελαιόλαδο, αποξηραμένη ρίγανη, φρέσκο δυόσμο προαιρετικά και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε, αγαπημένο Διονύση. Ερώτηση. Έχω φασολάκια φρέσκα στην εποχή τους. Όπως είπα στην προηγούμενη συνταγή, στο χωριό όταν ήμουν, είχαμε κολοκυθοανθούς, είχαμε πάντα και φασολάκια, έτσι. Φασολάκια. Έχεις δει ποτέ φασολιές? Όχι. Όχι, Είδες ρε φίλε, άμα δεν έχεις μεγαλώσει στο χωριό. Είναι διαφορετικά. Λοιπόν, τα φασολάκια είναι κάτι υπέροχο, αλλά βγαίνουν το καλοκαίρι. Τους αρέσουν μια συγκεκριμένη εποχή και όταν είναι ολόφρεσκα, είναι πραγματικά να πάρεις και να τα φας κατευθείαν όπως είναι. Τώρα, πώς καταλαβαίνουμε άμα τα φασολάκια μας θέλουν καθάρισμα ή τι καθάρισμα θέλουν? Πολύ απλά, θα σας κάνω ένα μικρό πείραμα. Εμείς αυτό που κάναμε στο χωριό είναι το εξής. Κόβεις εδώ πέρα τη μία άκρη, έχει και ένα ειδικό εργαλείο, το peeler που καθαρίζουμε, ας πούμε, τα φασολάκια και βλέπεις άμα έχει ίνα. Δηλαδή, όταν τραβήξει έτσι, άμα δει ότι βγαίνει μία ίνα από τη μία άκρη ως την άλλη, σημαίνει πως θέλουν καθάρισμα. Εντάξει. Οπότε για να το δοκιμάσω και από εδώ, βλέπεις ότι δεν έχει καμία ίνα. Αυτό είναι μια χαρά. Που σημαίνει ή ότι η ποικιλία τους είναι τέτοια ή ότι είναι πάρα πολύ στην εποχή τους. Επίσης, το δεύτερο που κάνω πάντα εγώ στα φασολάκια μου, πριν τα καθαρίσω, τουλάχιστον στις άκρες, γιατί κάποια δεν χρειάζονται καθάρισμα στην άκρη. Δηλαδή, μπείτε στη διαδικασία να καθαρίζετε, άμα δεν υπάρχει νόημα, είναι να τα δοκιμάσω μα. Έχεις φάει ποτέ φασολάκια μου? Όταν τρως ευχάριστα, γιατί θα σου πω ότι τα φασολάκια όταν είναι στην εποχή τους και είναι σωστά, άμα τα κόψω πολύ ωραία κομματάκια και τα μαρινάρω σε ξύδι και λάδι και αλάτι, τρώγονται ακόμα και ομά. Εντάξει, κάτι που δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι καταπληκτικά, αυτό είναι τόσο τρυφερό και τόσο ωραίο, που πραγματικά καταλαβαίνεις ότι δεν θέλει καθόλου καθάρισμα. Οπότε το μόνο πράγμα που έχω να κάνω είναι απλά να κόψω τις άκρες σε αυτά. Εδώ. Δεν χρειάζεται να καθαρίσω το ακριανό, γιατί δεν έχει καθόλου ίνα, δεν έχει καθόλου μεμβράνη. Οπότε όταν τα ψήσω θα είναι τέλεια, όταν τα βράσω δεν θα έχω κομμάτια που δεν τρώγονται, οπότε είναι καταπληκτικά. Τώρα, άμα δοκιμάσω και δω ότι δυσκολεύομαι, μένει πετσούλα μέσα και δεν είναι ευχάριστο το αποτέλεσμα, χρειάζεται καθάρισμα στην άκρη, οπωσδήποτε. Πώς το καθαρίζουμε? Ή με το peeler, κατευθείαν εδώ. Κούντο, το πλεράκι μας εδώ. Παίρνουμε και κόβουμε την άκρη. Μία, δύο. Εδώ. Ή με ένα μαχαιράκι, το κάναμε παλιά νοικοκυρές. Εντάξει. Τώρα, άμα θέλετε να είναι 100% καθαρισμένα, μπορείτε να τα καθαρίσετε, αλλά να θυμάστε ότι όταν κόβουμε την άκρη εδώ πέρα, συνήθως τα φασολάκια ανοίγουν κιόλας. Εντάξει. Οπότε, τα φασολάκια μας είναι έτοιμα. Εντάξει, σας έδειξα. Νομίζω ότι δεν έχετε κάποια πορεία, έχετε? Όχι. Και πάμε να ξεκινήσουμε να τα φτιάχνουμε κατευθείαν στη χύτρα ταχύτητος. Κανονικά τα φασολάκια θέλουν 50 λεπτάκια βράσιμο. Με τη χύτρα ταχύτητος θα πάμε στα 20. Κατευθείαν μειώνουμε κάτω από το μισό το χρόνο. Οπότε είναι μια συνταγή που σε 20 λεπτά θα είναι έτοιμη. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, έχω τη χύτρα μου, την έχω βάλει να καίει και θα κόψω εδώ πέρα το κρεμμυδάκι μου. Λοιπόν, κόβουμε το κρεμμυδάκι μας εδώ. Ένα κρεμμύδι. Μπορείτε και δυο και τρία. Εγώ θυμάμαι η γιαγιά έβαζε πάρα πολλά κρεμμύδια. Δηλαδή, επειδή έβαζε στη μεγάλη του ταψί το στρόγγυλο όλα τα πράγματα όταν ήταν να μαγειρεύσει και τι ντομάτες και τα κρεμμύδια και τα φασολάκια, τα είχε όλα στην ταψάρα εκείνη τη στρόγγυλη, την τζίγκινη. Θυμάμαι ότι έβλεπα δύο-τρία κρεμμύδια, τουλάχιστον, δηλαδή έβαζε αρκετά κρεμμύδια στη συνταγή και πολύ πολύ λάδι στην αρχή για να τα ψήσει. Εντάξει, λίγο να περιορίσουμε το λάδι μπορούμε, αν και λαδερό φαγητό τα φασολάκια, όσο λιγότερο βάλουμε, τόσο το καλύτερο. Μπορούμε να βάλουμε μπόλικο φρέσκο στο τέλος. Αν και δεν το λυπήθηκα, έβαλα 5-6 κουταλιές σούπας, το βλέπετε, κάνουμε ένα λαδερό φαγητό, αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Οπότε, πάει μέσα το κρεμμυδάκι μου και πάντα μα πάντα μαζί με το κρεμμύδι, το σκόρδο είναι ένα υλικό που πρέπει να προσθέσουμε. Έχω μία σκελίδα σκόρδο, είναι μεγαλούτσικη, δηλαδή είναι κοντά στις δύο και δεν μου αρέσει να το ψιλοκόβω, το χοντροκόβω. Θέλω μεγάλα κομμάτια εδώ. Θα λιώσουν τους αλλιώς μέσα στη χύτρα ταχύτητος και θα γίνουν τέλειο. Οπότε βάζω και το σκόρδο μέσα και πάμε να ανακατέψουμε. Το επόμενο υλικό που θα ρίξω είναι προαιρετικό. Δεν το βάζουμε πάντα, είναι το καρότο. Αλλά άμα σας βρίσκονται δύο καροτάκια να τα βάλετε μέσα, θα δώσουν γεύση. Άμα δεν έχετε καρότο, απλά δεν βάζετε καρότο. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δηλαδή, στις συνταγές κανονικά
Για τα φασολάκια δεν υπάρχει καρότο. Εγώ το βάζω. Έχω πάρει λάθος μαχαίρι από την αρχή. Θα αλλάξω. Εντάξει. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Αλλά εδώ είμαστε. Κόβουμε εδώ πέρα και το καρότο. Μπορείτε να το κόψετε όπως θέλετε. Γενικά, σε αυτές τις συνταγές με τα λαδερά, να θυμάστε ότι είναι ένας τρόπος να αξιοποιήσετε και ό,τι λαχανικό σας έχει περισσέψει. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, είχα πράσο, πήγαινε στη συνταγή. Κανένα πρόβλημα, πήγαινε, δεν υπήρχε πρόβλημα. Σελινόριζα είχα, πήγαινε, πήγαινε. Γενικά, να θυμάστε ότι το κάνετε ένα λαδερό, μπορεί να μην υπάρξει στη συνταγή, γιατί τα λαδερά, σαν συνταγή, είναι πολύ σταθερά. Δηλαδή, ντοματούλα, σαλτσούλα, λαχανικό, τέλος. Αλλά μπορείτε να προσθέσετε ό,τι άλλο λαχανικό σας περισσεύει. Δηλαδή, άμα έχετε μία περιά στο ψυγείο που έχει μείνει καιρό και δεν ξέρετε τι να την κάνετε, γιατί δεν έχετε πρόθεση να κάνετε μία σαλάτα ή οτιδήποτε, βάλτε την μέσα. Κακό δεν θα κάνει στο φαγητό, σίγουρα θα το κάνει καλό. Εντάξει. Λοιπόν, έχω τις πατατούλες μου εδώ και εδώ δεν θα είμαι καθόλου τσιγκούνης. Γιατί τα φασολάκια είναι συγκλονιστικό φαγητό, απλά θέλουν παραπάνω έτσι φροντίδα στο να θυμίζουν κυρίως γεύμα. Γιατί άμα κάνω σκέτα τα φασολάκια, μετά θα θέλω ένα σκασμό ψωμί για να μπορέσω να χορτάσω. Αλλιώς δεν θα χορτάσω, δεν θα είναι φαγητό φαγητό. Οπότε τι κάνω εδώ πέρα. Παίρνω έναν ωραίο υδατάνθρακα όπως είναι η πατατούλα μου, καταπληκτική. Θα βάλω την πατάτα μέσα και η πατάτα έχει λυμμένο όλο το πρόβλημά μου. Δεν χρειάζεται να βάλω τίποτα άλλο. Το πιάνεις, Διονύση? Ναι. Μπράβο. Η πατάτα είναι καλύτερος υδατάνθρακας από το ψωμί, κακά τα ψέματα, οπότε θέλουμε πατατούλα. Λοιπόν, σοτάραμε το κρεμμυδάκι μας, σοτάραμε το σκόρδο μας, σοτάραμε το καροτάκι μας. Ξαναλέω, το καρότο είναι προαιρετικό και ρίχνουμε μέσα την πατάτα μας. Ωραία πατατούλα. Ωραία, έγινε φαγητό, φίλε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σουτάρετε τις πατάτες, απλά το κρεμμύδι χρειάζεται να σουτάρουμε. Οπότε το που ρίξαμε τις πατάτες, θα ρίξω μέσα και τα φασολάκια μου, εδώ. Αυτοί είμαστε. Είναι πολύ εύκολη συνταγή, είναι πανεύκολη. Και προαιρετικά, άμα θέλετε, σβήνουμε με λίγο κρασάκι. Προαιρετικά. Να σβήσει μια εχύτρα, να ακούσουμε αυτόν τον ήχο. Φανταστικός. Δεν μπορούμε να δούμε κάτω, γιατί είναι βαθύ. Αλλά φανταζόμαστε ότι μετά από 10-20 δευτερόλεπτα θα έχει εξατμιστεί το αλκοόλ. Προσθέτουμε ένα φιλοδάφνης. Μία κουταλιά γεμάτη της σούπας πελτέ. Γεμάτη όμως, ε. Εδώ, κοιτάξτε. Θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι και δύο, εντάξει. Πελτέ θα δέσει τη σάλτσα μας. Γιατί στα φασολάκια θέλουμε μία δεμένη σάλτσα. Θέλουμε ότι θα πάει στο πιάτο να νιώθουμε ότι έχει σάλτσα το φαγητό. Οπότε ανακατεύουμε λίγο τον πελτέ με όλα τα υλικά. Κάτω τα πληκτικά. Και πάμε να ρίξουμε την ντομάτα μας. Εννοείται πως είναι ένα καλοκαιρινό φαγητό. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχετε φρέσκες ντοματούλες να ρίξετε μέσα. Δεν υπάρχει καλύτερο από τη φρέσκα την ντομάτα. Αλλά εφόσον είναι στην σεζόν του, δηλαδή το καλοκαίρι. Επειδή αυτή η συνταγή γίνεται όλο τον χρόνο, θα χρησιμοποιήσω ντομάτα έτοιμη κονκασέ για να είμαι σίγουρος πως θα τη φτιάξετε όλοι σας. Οπότε ρίχνω την ντοματούλα μου, θα προσθέσω μία πρέζα ζαχαρίτσα εδώ. Οπ. Αλάτι πιπέρι. Αλάτι. Θα κάνουμε πολύ φαγητό, ρε φίλε. Μην νομίζετε, δεν είναι πολύ. Πιστέψτε με, έχετε φάει ποτέ αλμυρό φαγητό από μένα? Όχι. Όχι. Δεν είναι τυχαίο. Και έτσι όπως είναι, σβήνουμε και με λίγο νεράκι. Στη χύτρα ταχύτητος θέλουμε πολύ λίγο νερό. Γιατί η χύτρα ταχύτητος έχει τη μαγεία να μαγειρεύει σε πολύ λιγότερο χρόνο. Κλείνουμε τη χύτρα ταχύτητος, βάζουμε την ένδειξη στο 2 και μόλις η θερμοκρασία φτάσει σχεδόν στο επίπεδο που χρειάζεται για να ξεκινήσει το μαγείρεμα, η βαλβίδα θα δείξει το κίτρινο χρώμα. Μόλις η βαλβίδα δείξει το πράσινο χρώμα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 20 λεπτάκια. Στα 20 λεπτάκια μπορείτε και στα 15 να κλείσετε τελείως τη φωτιά και να αφήσετε άλλα 5 λεπτάκια σιγά σιγά να αποσυμπιεστεί από μόνη της η χύτρα. Οι χρόνοι μαγειρέματος, όπως καταλαβαίνετε, μειώνονται κατά 70%. Εξοικονομούμε έως και 50% ενέργεια, διότι δεν χρησιμοποιούμε το μάτι μας full extra και όλη την ώρα για να βράσουμε τα φασολάκια μας. Και βέβαια όλα ξεκινάνε από τη βάση. Η συγκεκριμένη χύτρα ταχύτητος έχει σωστή ενιαία βάση ώστε να διαχέεται σωστά η θερμότητα. Και αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί, άμα σβήσουμε τη χύτρα, θα δούμε ότι θα συνεχίσει να βράζει για τουλάχιστον 5-10 λεπτά μετά. Γιατί έχει κρατήσει θερμότητα κάτω η βάση της χύτρας ταχύτητος. Λοιπόν, ραντεβού πίσω σε 20 λεπτάκια για να σερβίρουμε. Με φέτα ή χωρίς? Με. Ψωμάκι? Ναι. Ψωμάκι και φέτα. Τα δύο μόνο υλικά που χρειάζεται για αυτή τη συνταγή.
Στην Ελλάδα καλλιεργούνται πολλές χιλιάδες στρέμματα φασολάκια ετησίως, κυρίως από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, ενώ μπορεί κανείς να βρει διαφορετικές ποικιλίες όπως τα μπαρμπούνια, τα τσαουλιά και τα αμπελοφάσουλα, καθώς και τα άσπρα βουτυράτα, τα κίτρινα καναρίνια της Δυτικής Ελλάδας και τα φασόλια καρατζόβας από την Αριδαία. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Αυτοί είμαστε. Αυτό που σας έλεγα πριν, κοιτάξτε. Έχω βγάλει από τη φωτιά, έχω σβήσει τη φωτιά εδώ και 5 λεπτά και συνεχίζει να βράζει. Είναι πολύ λογικό. Γιατί όλα ξεκινάνε από τη βάση της χύτρας ταχύτητος. Τώρα, πάμε να σερβίρουμε. Ωλαλα! Λατρεύω αυτό το φαγητό. Και εν τω μεταξύ, επειδή δεν χρειάζεται μέσα στη χύτρα ταχύτητος, επειδή ψήνεται μόλις 20 λεπτά, δεν χρειάζεται όλη την ώρα ανακάτεμα. Που κανονικά τα φασολάκια τα ανακατεύουμε και τα ανακατεύουμε και τα ανακατεύουμε. Και με αποτέλεσμα δεν σπάνε. Είναι πιο ολοκληρωμένο σαν φαγητό. Κοιτάξτε εδώ μια σαλτσάρα. Βλέπεις, ε? Διονυσάκο μου, φαγητάρα δεν υπάρχει. Καταπληκτικό. Εδώ είμαστε. Τώρα, πάμε να κάνουμε τις τελευταίες πνιγές. Ας ξεκινήσουμε λίγο με έναν σημαντικό πρωταγωνιστή της συνταγής. Δεν είναι ο main actor, αλλά είναι και αυτός πρωταγωνιστής, που είναι πιο... Ελαιόλαδο. Θα ρίξουμε λίγο φρέσκο ελαιόλαδο από πάνω. Άλλο πράγμα να ρίχνετε στα λαδερά, στην αρχή το λάδι, και άλλο να το ρίχνετε στο τέλος. Στο τέλος παίρνουμε όλα τα θρεπτικά στοιχεία του ελαιολάδου, δεν το έχουμε βράσει και πραγματικά μας δίνει υπέροχο άρωμα. Αν βάλουμε στην αρχή το ελαιόλαδο, το μόνο που μας δίνει είναι λιπαρό φαγητό. Δηλαδή νιώθουμε ότι έχει πάρα πολύ λάδι μέσα. Δηλαδή χωρίς καμία ουσία, χωρίς καμία γεύση. Στο τέλος το ελαιόλαδο είναι πραγματικά ένα άλλο υλικό. Θα βάλω ελαιόλαδο και στη φετούλα μου. Πω, πω, πω. Και να σας πω ότι με τα φασολάκια κανονικά πηγαίνει πάρα πολύ ο δυόσμος. Εντάξει. Απλά δεν θα βάλω δυόσμο για να μην βάλω περισσότερα υλικά και μου πείτε ότι έβαλα παραπάνω υλικά. Εντάξει, Διονύση. Yeah. Αλλά άμα έχετε λίγο δυόσμο στο σπίτι, να το γράψουμε και στη συνταγή ή να μην το γράψουμε. Να το γράψουμε, να βάλετε λίγο δυόσμο στο τέλος, είναι... και πάει πάρα πολύ. Λοιπόν, ψωμάκι από δίπλα. Εδώ. Ωραία, μάγκα. Λίγο ριγανίτσα. Εδώ. Παιδιά, δεν κάνουμε τσιγκουνιές. Η ίδια από τον Όλυμπο είναι αυτή. Κάθε τη φορτώνει κάθε μέρα. Λίγο δυόσμο, εγώ θα ρίξω από πάνω. Δεν αντέξα, τον έβαλα. Μαϊντανό βάζουν συνήθως οι νοικοκυρές. Αλλά άλλο πράγμα δυόσμος, άλλο μαϊντανός στα φασολάκια. Τα κάνουν 10 φορές πιο φρέσκα και πιο έτσι νόστιμα. Και μία τελευταία πνιγιά εδώ. Θέλω να ρίξω λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Όχι. Αυτοί είμαστε. Για πες. Είναι ένα φαγητό, απλά η φάση είναι πολύ συγκεκριμένη. Φετούλα, ψωμάκι, βουτυχτή και δοκιμάζουμε. Εμένα το αγαπημένο ψωμί είναι αυτό. Όταν παίρνω το ψωμί, τη βουτάω μέσα στη σάλτσα, μαζί με το λαδάκι, πω πω πω. Ξέρω ότι δυο μου δεν έχετε συνηθίσει στα φασολάκια, αλλά βάλτε τον. Λουκουμάκι, λιώνει και θα παίξω έξτρα λάδι. Όπως έτσι, τρως μία φρατζόλα ψωμί, αν και βάλουμε και την πατάτα μέσα. Φανταστικό φαγητό. Για τα φασολάκια κοκκινιστά στη χύτρα ταχύτητας, κόβουμε τις άκρες από τα φασολάκια, ενώ στη χύτρα ταχύτητα σε δυνατή φωτιά ρίχνουμε ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι χοντροκομμένο, μία σκελίδα σκόρδο σε φέτες και ανακατεύουμε. Κόβουμε τα καρότα σε μικρά κομμάτια, τα προσθέτουμε στη χύτρα και ανακατεύουμε. Κόβουμε τις πατάτες σε κομμάτια, τα ρίχνουμε στη χύτρα, ανακατεύουμε, προσθέτουμε τα φασολάκια, σβήνουμε με το κρασί, προσθέτουμε το φύλλο δάφνης, το μπελτέ, την ντομάτα κονκάρ, κασέ, τη ζάχαρη, το αλάτι, το πιπέρι και ανακατεύουμε. Σβήνουμε με το νερό, κλείνουμε το καπάκι της χύτρας, γυρνάμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη, βράζουμε, αποσύρουμε από τη φωτιά, αποσυμπιέζουμε, ανοίγουμε το καπάκι, μοιράζουμε σε πιάτα και σερβίρουμε με φέτα, ελαιόλαδο, ψωμί, ρίγανη, δυόσμο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.